μαζευτήκαμε 5 φίλοι να αφήσουμε το όρμιο το φίλο μας στο ΓΙΠΑ, τον οποίο τον είχαμε πιάσει πριν 4 μήνες περίπου στην Ερμόπολη. Μας πήρε τηλέφωνο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ήταν ένα ζευγάρι εκεί που καθότανε υπομονετικά μέσα στο κρύο βραδιάτικα και τον κρατούσε να μην το... γιατί δεν βλέπαν ότι δεν πήγαινε καλά. Ένας άλλος άνθρωπος που νοικίαζε τροχός παιδί, ανακατεύθηκε μπόλικος κόσμος για να φτάσει στα χέρια μας. Ενδιαφέρον όμως, έτσι. Ενδιαφέρον και μπράβο, το ξέρουν οι άνθρωποι και προσπαθούν να μας ενημερώνουν. Λοιπόν, τον κρατήσαμε όπως, σαν ανώριμος όπως είναι, γιατί έχουμε πει ότι μέχρι 1,5 έτος τα ζώα αυτά φέρονται ανώριμα και μπορεί να τα βρεις παντού, να πέσουν πάνω σε ένα θερμοκήπιο, σε μια ταράτσα, μέσα στη θάλασσα και σημαίνει ότι κινδυνεύουν. Οπότε εμείς το πιάσαμε, το περιέθαλψε η Ξένια με τον Γιώργο κοντά τόσους μήνες, μόνο εμβόλια COVID δεν του κάνουμε. Είναι έτοιμος τώρα, δείχνει την ανησυχία του και μας λέει ότι πρέπει να απελευθερωθώ. Είναι τζάμπα δηλαδή, τον κρατάμε άλλο. Γι' αυτό είπαμε και σε 5 ανθρώπους, σε 5 φίλους μας να έρθουν να δουν, και καλή ώρα και σένα, να έρθουν να τον απελευθερώσουμε, να πετάξει ελεύθερα, να επανενταχθεί δηλαδή στο φυσικό του περιβάλλον. Και τώρα είναι έτοιμος να μπει σε ένα κοπάδι, να ομαδοποιηθεί και να κοινωνικοποιηθεί, και μετά από 4-5 χρόνια που οριμάζει μπορεί να γίνει όριμος και να αναπαραχθεί. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο πληθυσμός της Κρήτης είναι ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός στον κόσμο. Είναι και υγιής και πολύ μεγάλος ο αριθμός του. Όσους έχουμε ας πούμε περίπου 250-1300 γήπες, όρνια, καναβούς που τους λέμε εμείς οι ντόπιοι εδώ πέρα, η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να μην έχει ούτε 100. Ο λόγος είναι οι φόλες που ρίχνουν πάνω σε διάφορα ζώα, και εδώ είναι και ο τρόπος της κτηνοτροφίας που ο τρόπος που η κτηνοτρόφη λειτουργεί, η κτηνοτροφία στην Κρήτη, εγώ πρόβατα δηλαδή που είναι ελεύθερα ή σε τα αμολάνε το αφήνουν στην τύχη τους σχεδόν. Ναι. Όταν αρρωσταίνουν, όταν παθαίνουν οτιδήποτε και πεθαίνουν, οι γήπες τότε κατεβαίνουν, τα όρνια κατεβαίνουν και καθαρίζουν το τοπίο. Στην αρχή πάνε πρώτα τα κοράκια, ανοίγουν το κουφάρι, γιατί έχουν το ισχυρό ράμφος, ανοίγουν το κουφάρι, το ψόφιο ζώο λοιπόν, γιατί δεν είπαμε ότι είναι πτωματοφάγα καθαρά, δεν είναι, μπορεί να δεν επιτίθενται σε ζωντανά. Έλεγα ότι ναι, είναι πτωματοφάγα, κατεβαίνουν, τρώνε το ψωφίμι, βρίσκουν το ψωφίμι, γι' αυτό πάνε και πολλά, πάνε και κοπαδιαστά, οπότε περισσότερα μάτια μπορούν να αντιληφθούν το ζώο που έχει πεθάνει. Ανοίγει λοιπόν ο κόρακας, ανοίγει το κοράκι, το κουφάρι, και μετά έρχονται οι γήπες, τα όρνια, οι γήπες που έχουν αυτό το λεπτό λαιμό με μικρά πτεράκια για να μην λερώνονται πολύ, και αρχίζουν και καθαρίζουν. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο, 20 ζώα μπορούν να καθαρίσουν ένα ζώο, να το αδειάσουν από το σάρκα. Και μετά φυσικά έρχεται ο σούπερστάρ ο Κοκαλάς, ο γηπαετός μας, που και εδώ έχει ένα μεγάλο πληθυσμό η Κρήτη, γύρω στα 10 ζευγάρια, περίπου στα 10 ζευγάρια, ο οποίος θα φάει και τα κόκαλα, και έτσι οι γήπες μας καθαρίζουν το περιβάλλον και δεν μολύνεται η φύση καθόλου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά το ρόλο τους, το ξέρουν και το ρόλο τους αυτό και οι βοσκοί δικοί μας, οπότε δεν έχουμε θύματα από... να ξέρουν το ρόλο τους, ναι. Κανονικά. Λοιπόν, αυτά... Ξένια, πώς ήταν να φροντίζεις τόσες μέρες ένα όρνεο? Όμορφο καταρχήν, γιατί είναι η μόνη ευκαιρία να έρθεις κοντά με ένα τέτοιο πτηνό και να δεις και τη συμπεριφορά του. Βέβαια, το μόνο που κάνουμε είναι απλά να του δώσουμε το φαΐ και να φύγουμε, ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλη επαφή μαζί του, ούτως ώστε να μην εξοικειωνόμαστε ούτε εμείς με αυτό, ούτε εκείνο με εμάς. Δεν είναι καλό αυτό, αλλά ήταν πολύ όμορφα.
Αν και γενικότερα είναι όμορφο όταν περιθάλπτουμε κάποιο πουλί, κάποιο ζώο, γιατί στη συνέχεια όταν το αφήνουμε η ικανοποίηση είναι τεράστια, έτσι. Σε περίπτωση που είχατε πιο πολύ επαφή και δεν όταν, θα ήταν δύσκολο να επανενταχθεί, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, όπως και να έχει, οι άνθρωποι δενόμαστε πιο πολύ, τα ζώα όχι τόσο, οπότε είναι το συναισθηματικό κομμάτι, οπότε αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Ωραία λοιπόν. Και ποιος μας δίνει το φαΐ? Το φαΐ μας το προσφέρει η νέα αγορά, γιατί ξέρει πώς ασχολούμαστε, οπότε μας το παρέχουν εκείνοι δωρεάν. Μπράβο. Άρα βάλουν είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί 4 μήνες φανταστείτε. Βέβαια. Γιατί τρώει πολύ, δεν τρώει λίγο, έτσι, οπότε είναι μια μεγάλη βοήθεια. Άρα όλοι βοήθησαν και για να βρεθεί και για να προστατευτεί και για να συντηρηθεί και τώρα να απελευθερωθεί. Ακριβώς. Για να δούμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να τον αφήσουμε ελεύθερο. Πάμε. Ωραία, τέλεια. Αυτό τώρα φοράει ένα νούμερο, θα το έχει πάνω, τι θα το βγάλετε τώρα? Όχι. Αυτός έχει και δαχτυλίδια και ταμπέλα, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε δαχτυλιωθεί και σηματοδοτηθεί. Είχε δακτυλιωθεί τέλος πάντων από το Μουσείο Φυσική Ιστορία. Και ήταν νεαρός και γι' αυτό, όπως είπαμε, έπεσε. Οπότε είναι έτοιμος. Έχει τον αριθμό κυκλοφορίας. Την ταυτότητά του την έχει. Όποιος μπορεί να τον παρατηρήσει από μακριά, με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις πινακίδες που έχουν πει, μπορεί να τον παρατηρήσει από μακριά και να ξέρουμε ποιο ζώο ήταν.